Όλα έχουν πολύ μεγάλη κατανάλωση. Πλατό, φριτέζες, ψυγεία, καταψύξεις. Αν δεν έχει τριπλασιαστεί το ρεύμα, σίγουρα έχει διπλασιαστεί. Μειώνουμε το προσωπικό. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Επαγγελματίες σε αδιέξοδο. Οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος καίνε και εκείνοι προσπαθούν να κόψουν από όπου μπορούν και αντέχουν ακόμη. Ο πρώτος πριν καιρό ήταν 212. Ο καινούριος ήρθε 1066 ευρώ. Πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταπεξέλθουν και έχουν ξεκινήσει να αυτορυθμίσουν τις καταναλώσεις τους προκειμένου να μειώσουν το κόστος. Δεν μπορείς να γλιτώσεις το πιστολάκι στο κομμωτήριο. Το θερμοσύμφωνο το κρατάς όλη μέρα ανοιχτό. Ανοίγεις, σβήνεις, ξανανοίγεις. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους. Το air condition κάποιες ώρες να δουλεύει και κάποιες ώρες να το κλείνουμε. Εμείς, φανταστείτε, έχουμε σταματήσει να χρησιμοποιούμε το πλυντήριο πιάτων και τα πλένουμε στο χέρι για να κάνουμε οικονομία και όταν έχει πολλή δουλειά, τότε το ξαναχρησιμοποιούμε. Εναλλακτικές λύσεις που παλαιότερα θα έμοιαζαν με διέξοδο, πλέον είναι εξίσου ακριβές. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να ενσωματώσουμε περισσότερα μηχανήματα με υγραέριο. Ήδη έχουμε υγραέριο, αλλά ούτε αυτό δεν γίνεται. Γιατί το υγραέριο αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, είναι πάνω από 150% η αύξησή του. Αν και με τεράστια προσπάθεια εξοικονόμησης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατάφεραν να περιορίσουν την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 11,45% για τον Ιούλιο σε σχέση με πέρσι. Ωστόσο, τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν είναι δυσβάστακτα. Ενώ οι καταναλώσεις μου μέσα σε ένα χρόνο ήταν γύρω στις 6.000, έχω ήδη πληρώσει 12 με 13 και είμαστε στον 8ο μήνα. Από 2.500 ευρώ που μας ερχόταν το ρεύμα, μας ήρθε 600 τελευταίος λογαριασμός. Έχουμε γονατίσει. Μόλις τελειώσει η παραγγελία, κλείνω τη συσκευή. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ζητούν μέτρα ενίσχυσης για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το ξέφρενο ράλι της τιμής του ρεύματος.